Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Το κλείσιμο υπηρεσιών στο Βόρειο Εύρο έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους και φορείς, οι οποίοι και αντιδρούν έντονα σε αυτή την εξέλιξη, καθώς θεωρούν πως με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται σημαντικά η περιοχή τους. Στο πλευρό τους και ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστίαδας και Σουφλίου Δαμασκηνός, ο οποίος και εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για αυτήν την κατάσταση. Την αγωνία του και τον έντονο προβληματισμό του για το κλείσιμο και τη συρρήκνωση δημοσίων υπηρεσιών που παρατηρείται στο Βόρειο Εύρο, εκφράζει ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνός. Η συνεχής υποβάθμιση υπηρεσιών είναι ανησυχητικό φαινόμενο και προκαλεί μετανάστευση από τους κατοίκους της περιοχής που θα αναγκαστούν να μετακομίσουν με τις οικογένειές τους σε μεγαλύτερες πόλεις για να μην χάσουν την εργασία τους. Δυστυχώς, κάθε μέρα αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που ζητούν ένα πιάτο φαγητό. Στην Ορεστιάδα έχουμε ξεπεράσει τα 70 πρόσωπα και στο Διδημότυχο γύρω στα 30. Επίσης, αυτό το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να ξέρετε είναι ότι επειδή δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα χωριά με ζεστό φαγητό, γι' αυτό 150 δέματα περίπου κάθε μήνα φεύγουν προς τα χωριά για να δοθούν σε οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τα αναγκαία για να αγοράσουν, προκειμένου οι ίδιες να μαγειρέψουν και να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο κύριος Δαμασκηνός τάσσεται στο πλευρό των φορέων της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι ενωμένοι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για την ευημερία και την πρόοδο του τόπου. Όποιος μας ζητήσει τρόφιμα, του δίνουμε. Εμείς έχουμε κάνει μια τράπεζα ρουχισμού και κλινοσκεπασμάτων και από εκεί πάλι δίνουμε όποιος μας ζητήσει και ήδη έχουμε καλύψει πάρα πολλές ανάγκες. Πρόσφατα είχαμε και μια σημαντική προσφορά από μια φαρμακοβιομηχανία σε φάρμακα και αυτά θα διατεθούν.